τετραχρονισμένα. Προφανώς επειδή συνήλθες και ήθελες να μιλήσεις γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ήταν εν ζωή η μητέρα μου και δεν ήθελα με τίποτα να μαθευτεί, γιατί αν τ' άκουγε θα πέθαινε αμέσως. Και αφότου πέθανε η μητέρα μου, μίλησα γι' αυτό. Εσύ από την εμπειρία σου με το εγκεφαλικό, θεωρείς ότι είναι τόσο σημαντικό όσο το έχουμε στο μυαλό μας? Το δικό μου ήταν τόσο ελαφρύ που κανονικά έπρεπε να ανήκω στο 60% των ανθρώπων που δεν πηγαίνουν καν στο γιατρό. Αλλά επειδή είμαι φοβικός εγώ και τα παραμικρά τα κοιτάω, ήμουν από αυτούς τους τυχερούς που πήγα και πρόλαβα και τη θρομβόληση. Και έκανα. Γιατί ήταν μια απλή ειδοποίηση, την ώρα που έφτιαχνα, ας πούμε, για να παίξω στο θέατρο την απογευματινή παράσταση στη γραβάτα μου. Ξαφνικά σαν συγχορδία, σαν να πιάνεις ένα σολ ματζόρε, η γλώσσα μου από μέσα, το μάγουλο και το χέρι μου, ξαφνικά μου διάσανε. Κάτι που δεν είχα ξαναπάθει. Πρώτη φορά στη ζωή μου και πρόλαβα να σκεφτώ, δηλαδή σε δέκατα μάλλον του δευτερολέπτου, ότι λέω νεύρο που να συνδέει γλώσσα, μάγουλο και χέρι δεν υπάρχει. Αν ήταν μονάχα. Άκου τώρα συνειρμό. Ναι. Το ξέρω γιατί σ' αρέσουν τα ιατρικά και τα ψάχνεις. Ναι, και λέω αν ήταν μονάχα γλώσσα και μάγουλο, θα έλεγα μπορεί να είναι κάποιο φατνιακό, όπως τα λένε αυτά του οδοντίατρου. Ναι. Αλλά λέω και χέρι μαζί, λέω αυτό είναι κεφάλι. Και δεν σκέφτηκα ότι είναι εγκεφαλικό, σκέφτηκα ότι είναι εγκεφαλικό, όγκο στον εγκέφαλο ή κλείνει κατά πλάκα. Δηλαδή, όλα μαζί. Όλα αυτά σενάριο. Μαζί. Λέω πάντως καλό πράγμα δεν είναι. Εγώ πάντως στη θέση σου θα είχα χάσει τις αισθήσεις μου όταν είχα σκεφτεί όλα αυτά. Από το φόβο σου. Από το φόβο μου. Όχι, εγώ πήρα κατευθείαν ένα κούμποσα, ένα ηρεμιστικό, γιατί είχα παράσταση μπροστά μου και έκανα απογευματινή. Και ξεκινάω την παράσταση την οποία την έπαιξα πάρα πολύ γρήγορα. Αχ, το θράσος να πας να παίξεις κιόλας. Ναι, να μαδεύει. Ήταν Σάββατο τώρα. Γεμάτο το θέατρο. Ακριβώς. Παίζαμε το Art. Της Γιασμίνας Ρεζά με τον Άλκη Κούρκουλο και τον Μιχάλη τον Νικορόμου. Και κατά τη διάρκεια της παράστασης είχα ένα τσιγάρο υποτίθεται που κάπνιζα και τίναζα τη στάχτη. Και όταν πήγα να κάνω έτσι τη στάχτη. Δεν πήγαινε το δάχτυλο. Το δάχτυλο πήγαινε όπου ήθελε αυτό, όχι ακριβώς. Και με έπιασε πανικός με αυτό, αλλά παρόλα αυτά πάλι πολύ γρήγορα σκέφτομαι ότι αν δεν βγάλω τα επόμενα αστεία, δηλαδή αν τα πω και δεν γελάσει ο κόσμος, θα καταλάβω τι φαίνεται από τον τρόπο που παίζω. Δεν ήθελα να με καταλάβουν ούτε οι συνάδελφοι. Και λέω, βάλε τώρα τον πιλότο, τελειώνω την παράσταση και φωνάζω γιατρό SOS στο θέατρο και του δείχνω ότι είμαι αριστερόχειρας και ότι δεν μπορώ να σκρολάρω το τηλέφωνο τόσο γρήγορα όσο με το δεξί. Και μου λέει, αυτό θέλει μαγνητική. Σε επίπεδο υγείας και αποκατάστασης, φαντάζομαι δεν χρειάστηκαν πολλά μετά. Έκατσα εντατική δύο. Μέρες καλωδιωμένος για να δουν αν είναι η κολπική μαρμαργή, την οποία δεν, που ήτανε, αλλά δεν την ανακαλύψαμε. Την ανακαλύψαμε τρεις μήνες αργότερα, όταν μου βάλανε διαδερμικά από κάτω ένα χολτεράκι που άρα η αιτία ήταν η κολπική μαρμαργή. Η κολπική μαρμαργή με ανοιχτό ιδές τρίμα στην καρδιά. Και μετά έχεις μείνει για ένα διάστημα που προσπαθείς, ας πούμε, σου άφησε κάτι στο χέρι. Τίποτα. Με τη θρομβόληση τίποτα. Την άλλη μέρα ήμουν μια χαρά. Αν δεν προλάβαινα τη θρομβόληση, δεν θα πάθαινα κάτι χειρότερο. Απλά θα έκανε ένα μήνα να επανέλθει μέχρι να μάθουν τα διπλανά κύτταρα του εγκεφάλου τη δουλειά αυτών που πεθάνανε. Ναι, σωστά. Ψυχολογικά πώς επήγε αυτό? Καταρχάς χάρηκα πάρα πολύ που έζησα. Γιατί κατάλαβα όταν μπήκα στην εντατική ότι τα πράγματα εδώ, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Αναθεώρησα ορισμένα πράγματα, ότι δεν έχει νόημα να αγχωνόμαστε για κανένα λόγο. Θυμάσαι πόσο χρόνο συνέβη το εγκεφαλικό? Ναι, 54, τώρα είμαι 59. Πριν 5 χρόνια, το 19. 30 Νοεμβρίου του 19 το παθά. Mm-hmm. Αυτά τα 5 τελευταία χρόνια είναι τα καλύτερα της ζωής μου. Είναι κάτι που κανείς δεν περιμένει και το λέω τώρα γιατί το βλέπουμε. Ξέρω ότι είναι φίλος ο Σταρόβας, αλλά το είδαμε, ας πούμε, και με τη Μαρινέλα στο Ηρώδιο, το είδαμε και με ανθρώπους. Και ξέρω, όλη αυτή η προβολή ενδεχομένως να σοκάρει λίγο όταν συμβαίνει σε κάποιον πολύ γνωστό άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί κιόλας. Ή διαφωνείς αυτό? Δεν διαφωνώ καθόλου. Και καλά είναι καθένας να ξέρει. Δηλαδή, ας πούμε, στη δική μου την περίπτωση, δεν ξέρω αν θα μπορούσα ποτέ να το αποφύγω. Γιατί δεν ήμουν ούτε υπέρβαρος. Είχα τελικά μια υπέρταση, η οποία δεν ήταν τόσο εμφανής γιατί ήταν στην μικρή, την διαστολική πίεση. Ναι, αλλά είχες και τη μαρμαριγή που δεν το ήξερες. Δεν το ήξερα, βέβαια. Καταρχάς, η μαρμαριγή μιλάμε γενικώς για. Γενικώς εξετάσεις έκανες πριν. Έκανα για να δω το ζάχαρό μου, γενικές εξετάσεις, έτσι απ' έξω πράγματα. Ναι. Αλλά δεν είμαι κανένας επιμελής. Ένα καρδιολογικό τσεκάπ είχες κάνει, ας πούμε. Είχα κάνει, ναι. Είχες κάνει. Είχα κάνει μία αξονική στεφανιογραφία. Ναι. Γιατί μας πίεζε ο Γιώργος Πυρπασόπουλος εμένα και τον Άλκη, γιατί στο γύρισμα που έκανε στην τηλεόραση ένας 40χρονος πέθανε από καρδιά και λέει δεν τα αφήνουμε έτσι, πάμε να κάνουμε... Να έχετε κάνει όλες τις εξετάσεις. Ναι, και μας κλείνει να κάνουμε αξιονική στεφανιογραφία, στην οποία τι μου βρίσκουν? Ανευρισματική διάταση στην ανιούσα. Καλά, εντάξει. Να σε ρωτήσω, άσχετο. Τυχαίο έβριμα ήταν αυτό. Είχες κάνει καροτίδες ποτέ? Ναι, υπέρηχο.
Είχες κάνει και καροτίδες. Ναι, καθαρά ήταν αυτά. Τα αγγεία μου ήταν εντάξει. Ναι, τώρα λίγο θα μας καταρρύψει αυτό που πάμε εμείς να πούμε σήμερα, αλλά θα δούμε. Η κυρία Παλαιοδήμου είναι νευρολόγος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Παλαιοδήμου. Καλημέρα. Και νομίζω ακούτε με ενδιαφέρον την κουβέντα μας. Ασχολείστε πολύ με το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ισχύει. Στην πράξη εννοώ, γιατί έχει σημασία και στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Και εγώ σήμερα έκανα αυτή την εκπομπή για να πείσω τον κόσμο ότι μπορούμε να το προλάβουμε. Εδώ είχε τόσους παράγοντες, δεν τους ήξερε. Και λέει ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε. Τελικά μπορούμε να το προλάβουμε το εγκεφαλικό? Φυσικά και μπορούμε να το προλάβουμε. Είναι αυτό που λέμε ότι το εγκεφαλικό έρχεται ξαφνικά, αλλά δεν έρχεται από το πουθενά. Υπάρχουν πάντα παράγοντες κινδύνου πίσω από αυτό. Είτε είναι η υπέρταση που κανείς δεν ξέρει, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η αυξημένη χοληστερίνη, η κρυφή κολπική μαρμαριγή, αλλά και το κάπνισμα, το άγχος σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να σταθμιστούν και όχι κάποιοι, μερικοί να τους διαλέξω και να τους φτιάξω. Είναι ένα σύνολο. Ναι. Εσύ είχες και λίγο κρυφή υπέρταση και λίγο κρυφή μαρμαρική. Και αγχώδη, γενική αγχώδη διαταραχή. Καπνίζεις ακόμα? Ατμίζω. Α, έχεις, το έχεις αλλάξει τώρα. Ναι, ναι. Θα δούμε και τι γίνεται με αυτό μετά από τα χρόνια, γιατί είναι πολύ νωρίς. Ας πούμε τώρα, σαν να θυμάμαι κανένα δύο ώρες πριν από το εγκεφαλικό, ναι, ότι είχα κάνει μια ταχυκαρδία έτσι χαόδη, κάπως δυνατή. Λογικά η κολπική μαρμαργή η οποία έστειλε το θρόμβο πρέπει να γίνει σε αυτήν την χαόδη διαταραχή που την υπέρ... Να τολμήσω μια ερώτηση η οποία είναι δύσκολη. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που φαίνεται ότι κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους? Και δεν το γνωρίζουν, αν υπάρχει ένα προφίλ. Είναι σίγουρα και αυτοί που είναι λιγάκι πιο υπέρβαροι και ακόμη και αυτοί που ίσως να ήταν υπέρβαροι και κατά την εφηβεία. Γιατί εγώ αν χάσω κιλά τώρα, το σώμα μου θα θυμάται όλο εκείνο το χρόνιο στρες που είχα τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν είναι μόνο ηλικιακό το θέμα, να, και ο Θοδωρής λέει το έπαθε σε μια νεαρή ηλικία. Άρα δεν έχει μόνο νόημα η ηλικία, αλλά περισσότερο όλοι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου στη σύγχρονη εποχή. Να σας ρωτήσω, όταν βλέπετε ανθρώπους 30 και 40 ετών και τολμώ να πω αυτές τις ηλικίες, γιατί υπάρχουν πλέον στα περιστατικά τα οποία βλέπετε. Έχετε σκεφτεί τι μπορεί να έχει προκαλέσει τόσο γρήγορα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο? Θα πρέπει αυτό να το ψάξεις πάρα πολύ καλά. Να βρεις ποιοι παράγοντες κινδύνου είναι. Δεν μπορεί να μην είναι αυτοί οι απλοί που συζητάμε με την υπέρταση, τη χοληστερίνη ή το κάπνισμα, αλλά όντως κάποιοι να έχουν μια κρυφή κολπική μαρμαργή και να πρέπει να το ψάξουν περαιτέρω με πιο παρατεταμένο monitoring του καρδιακού ρυθμού, όπως έκανε ο Θοδωρής. Ενδεχομένως που δεν το ξέρουν. Σίγουρα ένα ανέβρισμα και αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το διαγνώσουμε. Ή το ανοιχτό ιδέ στρίμα που συζητήσατε νωρίτερα. Αυτό μάλιστα το έχουν περίπου ένα στους πέντε άνθρωποι φυσιολογικά, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτό σε όλους. Το και εγώ, ας πούμε. Ναι, είναι το 25% έτσι, νομίζω. Σε ένα σου πέντε, γιατί ένα δεν τέσσερις. Γίνει στους άλλους, κάνει σύμφυση, ας πούμε. Πάντως θέλω να πάω λίγο στο Lancet. Το Lancet είναι το Ευαγγέλιο των επιστημονικών δημοσιεύσεων διεθνώς. Από το 2000 και μετά λέει ότι αυξήθηκαν σημαντικά και τα εγκεφαλικά και τα αποδίδει σε τρία πράγματα που το μυαλό μας δεν πάει. Δηλαδή, το πρώτο είναι η αύξηση της θερμοκρασίας. Δεν το φαντάζεσαι. Αλλαγή, ναι, η κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο είναι η αύξηση του σωματικού βάρους που εντάξει, εκεί πάει το μυαλό μας, το είπατε ήδη. Και το τρίτο είναι το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αδιαφορούν για τις τσιμπημένες τιμές στις μικρές αυτές, τα μικρά τσεκά που κάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή, ο όρος τσιμπημένο, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα αγγλικά, a little bit, δεν ξέρω τι είναι, αλλά τέλος πάντων, φαίνεται ότι είναι πρόβλημα για το εγκεφαλικό επεισόδιο. Εμείς δεν του δίνουμε σημασία, αλλά. Βέβαια είναι πρόβλημα. Για κάποιο λόγο είναι τσιμπημένες, για κάποιο λόγο υπάρχουν τα ανώτερα όρια. Αν τα ξεπεράσουμε, είναι παθολογικά. Θα πρέπει να τα κοιτάξουμε και είναι στο χέρι μας να προλάβουμε το εγκεφαλικό, γιατί πράγματι έχουμε τρόπους να δράσουμε σε εκείνη τη φάση. Και όντως και αυτό για την κλιματική αλλαγή που συζητάμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προκαλεί και αυτό ένα χρόνιο στρες στον τρόπο που λειτουργούν τα αγγεία, στον τρόπο που λειτουργεί η καρδιά. Και αυτό μπορεί να προάγει επί της ουσίας τη θρόμβωση σε ασθενείς που έχουν ήδη κάποιους παράγοντες. Πάμε να δούμε μαζί κάποιες από τις σκέψεις που βάζω εγώ πάντα στο Instagram στην αρχή της εκπομπής, στο Κεφαλογιάννης κατ' ο Παύλα, για τους ανθρώπους που με ακολουθούν και τις απαντούν. Το εγκεφαλικό επεισόδιο, αν είναι να συμβεί, θα συμβεί. Σχεδόν πάντα αφήνει κάτι, εκδηλώνεται με έντονο πόνο, μπορεί να προληφθεί. Το μπορεί να προληφθεί είναι στο 45%. Ναι. Αλλά αυτό που τρομάζει πολύ κόσμο είναι ότι αφήνει πάντα κάτι. Δεν ισχύει, και, νομίζω. Ναι, δεν ισχύει. Και επίσης το εκδηλώνεται με έντονο πόνο δεν ισχύει επίσης. Επίσης δεν ισχύει. Εσύ δεν είχες πόνο, Θοδωρή? Κανέναν, ένα μούδιασμα είχα, τίποτα. Ναι. Ένα μούδιασμα ένιωσα για ένα λεπτό περίπου που κράτησε αυτό και έφυγε μετά.
Το μόνο αληθινό σίγουρα είναι ότι μπορεί να προληφθεί 100%. Νομίζω μπορούμε να το προλάβουμε. Αυτό. Είπατε πώς. Το πρώτο θα ήθελα να τονίσω ότι δεν ισχύει, δεν είναι μοιραίο. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα να το αποφύγουμε. Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί και δεν εκδηλώνεται με έντονο πόνο. Οπότε μην περιμένουμε να πονάμε για να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Έχει το λέω γιατί άλλα υπάρχει αυτός ο μύθος για τον πονοκέφαλο. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, λέμε διάφορες τέτοιες εκφράσεις που όμως δεν σχετίζεται καθόλου. Ή με την αυξημένη πίεση. Πιστεύουν ότι όπου έχω πίεση πολύ θα πάθω εγκεφαλικό. Ούτε αυτό ισχύει. Σωστά. Δεν ισχύει πραγματικά. Τα συμπτώματα είναι άλλα και κυρίως αφορούν έτσι εστιακά συμπτώματα όπως αδυναμία στη μία μεριά του σώματος ή δυσαρθρία, να μην μπορώ να μιλήσω καλά ή ασυμμετρία στο πρόσωπο. Λένε πέφτει το στόμα του, έπεσε το στόμα του γιατρέ και ήρθαμε. Διαταραχή στην όραση, πολύ σπάνια θα έχει πονοκέφαλο και συνηθέστερα ο πονοκέφαλος είναι στα αιμορραγικά εγκεφαλικά που συζητήσατε νωρίτερα. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ερώτημα, αν φαίνεται ότι από πριν μπορεί να δώσει κάποια συμπτώματα. Δηλαδή πριν εμφανιστεί. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι μια οντότητα που το λέμε παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Έκανα για λίγο ένα σύμπτωμα, μου πέρασε, λέω ότι ωραία μου πέρασε και γύρισα στη δουλειά μου, συνέχισα τη ζωή μου κτλ. Όμως αυτό είναι ένα προειδοποιητικό καμπανάκι. Ο οργανισμός μας λέει κάτι δεν πάει καλά, πήγαινε ψάξ' το, ναι, πριν έρθει το μεγάλο. Και πράγματι έχει μεγάλη πιθανότητα ένας στους τέσσερις ασθενείς μετά από αυτό το παροδικό να πάθουν κανονικό εγκεφαλικό τους επόμενους τρεις μήνες και μάλιστα συχνότερα τις πρώτες 48 ώρες μετά. Επομένως χρησιμοποιούμε τα μηνύματα που μας δίνει ο οργανισμός μας. Άρα δηλαδή αυτό το μικρό ήπιο παροδικό μπορεί να μην δώσω καμία σημασία, μπορεί να είναι σωτήριο για μένα για τις επόμενες 48 ώρες. Πολύ σωστά. Αν μάλιστα ο άρρωστος είναι υψηλού κινδύνου, ίσως χρειαστεί και να νοσηλευτεί ακόμα για να τα ψάξει εντός της νοσηλείας τους. Για να μην γίνει αυτό το επεισόδιο το κανονικό αυτές τις πρώτες 48 ώρες. Οπότε τους ανθρώπους με αυτά τα μικρά εγκεφαλικά, αυτά που περνάνε τα παροδικά, αν είναι ο άνθρωπος υψηλού κινδύνου, μάλλον θα έχει ένδειξη και για εισαγωγή στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω άμεσα. Ακούγοντας την ιστορία του Θοδωρή, πιστεύετε ότι άργησε να πάει στο νοσοκομείο? Σίγουρα ναι. Άργησε, ναι. Κάθε ένα λεπτό υπολογίζεται ότι πεθαίνουν 2 εκατομμύρια νευρώνες. Ναι. Επομένως, ήδη χάσαμε κάποιους. Έκανα μια πράγμα. Βέβαια είμαι τυχερός. Γιατί σκέφτηκα. Μια χαρά τον βλέπω. Πού πήγαν οι νευρώνες. Θα μπορούσα. Αντικαταστάθηκα προφανώς. Μάθαν τη δουλειά οι άλλοι. Έτσι. Νομίζω ότι αν θα το πάθαινα στον ύπνο μου, δεν θα το καταλάβαινα ποτέ. Θα μπορούσα να το έχω πάθει στον ύπνο μου. Έτσι, είναι αυτό το προειδοποιητικό σημάδι. Οι γύρω πώς αναγνωρίζουν αυτές τις καταστάσεις? Είναι κάποιες φορές τόσο ξεκάθαρο, άλλες ακόμα πιο δύσκολο? Οι γύρω ίσως και να τις αναγνωρίζουν πιο εύκολα. Το λέω γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που φοβούνται, ναι, το λέω γιατί είναι και άνθρωποι που φοβούνται και ντρέπονται να αποκαλύψουν. Μπορώ να σου πω εγώ τι ακριβώς συνέβη με το που το παθαίνω. Γιατί είναι ένα λεπτό πριν αρχίσει η παράσταση. Δεν μπορούσες να πεις, ας πούμε, στον κούρκουλο να σταματήσουμε. Αυτό είπα. Όχι, πηγαίνω γρήγορα στον Άλκη και του λέω παθαίνω εγκεφαλικό. Και μου λέει, αυτός είχε ένα δικό του άνθρωπο που είχε. Μου λέει, κάτσε ρε, παθαίνεις εγκεφαλικό, κάτσε κάτω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με περιστοιχίζουν ξέρουν ότι ήμουνα και αρρωστοφοβικός. Οπότε ξέρεις το κεφάλι του είναι ότι κάτι πάλι έπαθε. Ναι, κάτι έπαθε. Που αυτό δεν είναι καλό, είναι σαν το λύκο με τα πρόβατα. Ναι, ακριβώς. Είναι επικίνδυνο. Μου λέει κάτσε κάτω, σήκω στα χέρια σου, τα σηκώνω. Ωραία, χαμογελάω. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Σάββατο? Δεν έχεις εγκεφαλικό, μου λέει, μια χαρά είσαι. Ναι. Γιατί? Είναι αυτό, είναι αυτό το απλά που λένε. Ναι, το άκρο, πόδια ή χέρια, πρόσωπο. Μην στραβώσει το στόμα κτλ. Ναι. Λόγος άμεσα. Αυτό σημαίνει. Το άμεσα, θα μείνω στο άμεσα εγώ, κυρία Παλαιοδήμου, γιατί είναι πολύ σημαντικό το άμεσα. Πάμε στις κάρτες του Instagram για να δούμε τι κάνουμε λάθος και τι σωστά στην περίπτωση που συμβαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Κεφαλογιάννης Κατοπαύλα, και έχουμε την πρώτη κάρτα, η οποία είναι στο εγκεφαλικό, ξαπλώνω τον ασθενή και του δίνω νερό για να διατηρήσει τις αισθήσεις του. Είναι σωστό ή λάθος? Θα ήθελα να μην του δοθεί τίποτα εκείνη την ώρα, ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε αλάτι, ούτε ζάχαρη. Αυτά κάνουν τον συνήθως. Βλέπω, παίρνω τηλέφωνο του ασθενοφόρου και περιμένω. Αυτό πρέπει να γίνει. Καταγράφω την ώρα, προσπαθώ να μαζέψω θέση, τα φάρμακα από το κομοδίνο. Η θέση. Μπορώ να τον ξαπλώσω, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Ή να τον αφήσω στο πλάι, αλλά σίγουρα δεν θέλω να αυτό δοθεί που κάνουν κάτι. Και βγάζουν, αν φοράει γραβάτες, ζώνες και όλα αυτά. Δεν θα βοηθήσει κάπως. Περισσότερο στους χειρισμούς μετά στο νοσοκομείο για επίσης, να έχουν τον άνθρωπο. Κάτι που θέλω να ρωτήσω έτοιμο για τη θέση, γιατί και εκεί υπάρχει ένας μύθος. Αν δω τον άνθρωπο μου να καταραίει, ας πούμε, από την αριστερή θέση ή από τη δεξιά, τον βάζω να, αντίστροφα να ξαπλώσει? Ιδανικά στο πλάι, στο αριστερό πλάι, θα στο έλεγε αριστερό κανείς. Πλάι. Ναι. Ωραία, αυτά είναι σημαντικά. Λοιπόν, ένας 46% πιστεύει ότι ναι, πρέπει να κάνουμε αυτό. Δυστυχώς, βλέπετε, δεν υπάρχει η απαραίτητη γνώση.
Μοιράστηκαν οι απαντήσεις, μισή-μισή. Η χορήγηση ασπιρίνης, όπως συμβαίνει στο έμφραγμα, μπορεί να ωφελήσει και στο εγκεφαλικό επεισόδιο. Τι πιστεύεις γι' αυτό? Άμα είναι αιμορραγικό, όχι. Αν είναι ισχυρό. Πολύ διαβασμένος. Ναι, κοίταξε, η ασπιρίνη είναι αντιαιματοπεταλιακό, δεν είναι. Αντιθρομβωτικό. Μπορεί να λειτουργήσει αντιθρομβωτικά. Ναι, δεν είναι όμως αντιπυκτικό. Τα λέω σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Δεν είναι αντιπυκτικό. Στο ισχυμικό, ίσως πολύ λίγο κτλ. Αλλά στο αιμορραγικό. Όταν δεν ξέρεις τι είναι, δεν μπορείς να το δώσεις, γιατί άμα είναι αιμορραγικό. Να ακούσουμε την επιστημονική άποψη, την τεκμηρίωση. Δεν με ρώτησες όμως. Ναι. Όχι, σε ρώτησα γιατί πρέπει να απαντήσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, και εδώ μπερδεύονται και δυστυχώς το ναι είναι περισσότερο. Είναι 55% πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει. Επειδή όμως δεν ξέρουμε τη μορφή, όπως είπε, του εγκεφαλικού, αν είναι αιμορραγία. Ναι, εκτός και αν έχει κάποιος στο σπίτι του αξονικό τομογράφο. Αν καλά, έχει εντάξει. Και του κάνει αξονική στο σπίτι. Προς τον παρόν δεν έχουμε αγοράσει αξονικό για το σπίτι. Όχι, δεν δίνουμε ασπιρίνη, δεν δίνουμε κανένα φάρμακο, ούτε ακόμα αντιπερτασικό, ούτε ηρεμιστικό επίσης δεν δίνουμε. Ηρεμιστικό γιατί όχι? Να το λαθάκι το άλλο. Γιατί εγώ πήρα. Δεν έχει καμία ένδειξη. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία, να δουν οι άνθρωποι τι είναι και να προβούν στις υπόλοιπες ενέργειες. Δεν μου κάνει καλό όμως που κράτησα την ψυχραιμία μου με το ηρεμιστικό. Έκανε κακό, θέλω να πω, το ηρεμιστικό σου. Δεν έκανε κακό, δεν βοήθησε όμως σίγουρα. Εμένα με βοήθησε όμως. Στο να χάσετε χρόνο. Όχι, και με βοήθησε να μην λιποθυμήσω από το φόβο μου. Αυτό ναι, μπορεί να το δεχτώ. Πάμε στο επόμενο. Στο εγκεφαλικό δεν περιμένω το ασθενοφόρο, αλλά μεταφέρω ο ίδιος τον ασθενή στο νοσοκομείο. Ένα 33% το λέει ότι θα το μεταφέρει, γιατί ίσως ξέρει τι συμβαίνει στο σύστημα υγείας. Δεν ξέρω, έχει κάποια αντίληψη λίγο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό όμως, γιατί βλέπω ότι στα σοβαρά περιστατικά πάει γρήγορα το ασθενοφόρο. Καταλαβαίνω το άγχος των ανθρώπων που ένας στους τρεις θα ήθελε να τον βάλει στο αυτοκίνητό του και να τρέξει στα επίγοντα κάποιου νοσοκομείου. Μπορεί όμως να μην πάει και στο σωστό νοσοκομείο. Πρέπει να μας πάει το ασθενοφόρο που ξέρει που να μας πάει και όντως εδώ τα τελευταία χρόνια έχουν εκπαιδευτεί αρκετά τα πληρώματα του ασθενοφόρου και για να το αναγνωρίζουν ήδη από την κλίση που τους κάνουμε ότι μάλλον πρόκειται για εγκεφαλικό και για να έρθουν γρήγορα και να τους πάνε και στα τμήματα που πρέπει. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου μπορεί να κάνει δουλειά μέσα στο ασθενοφόρο, να κερδίσει αυτό το χρόνο. Το λέω γιατί, ας πούμε, δεν μιλάω τώρα για προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου που υπάρχει ο αξονικός μέσα στο ασθενοφόρο. Υπάρχει ένας μίνι αξονικός, συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει? Συμβαίνει, ναι. Ναι. Και μπορεί να στείλει τις εικόνες στο νοσοκομείο. Οπότε με το που θα φτάσει, ξέρουν ακριβώς τι θα σου κάνουν. Που είναι απίστευτο. Κερδίζει χρόνος με το ασθενοφόρο σίγουρα, γιατί μπορεί να βάλουν το φλεβοκαθετήρα, να πάρουν τις πιέσεις, να πάρουν το ιστορικό του ασθενή, τα φάρμακα και να τηλεφωνήσουν στους γιατρούς. Ερχόμαστε. Και έτσι και εμείς οι γιατροί τον περιμένουμε τον άρρωστο στην πόρτα. Είναι πολύ σημαντικό. Ενώ ο άλλος που θα έρθει με το αυτοκίνητό του θα πρέπει να περάσει όλη τη διαδικασία της διαλογής, τα επίγοντα, σε ποιο γιατρό θα πρέπει να πάει, τι περιστατικό. Άρα, είναι. Βλέπω ότι είναι πολλοί οι λόγοι που δεν πρέπει να πάμε με το αυτοκίνητο. Τελικά δεν είναι μόνο ότι μπορεί και να συμβεί και κάτι έκτακτο μέσα στο αυτοκίνητο. Πολύ σωστά. Που μέσα στο ασθενοφόρο μπορούν να το αντιμετωπίσουν σχετικά, ενώ στο αυτοκίνητο δεν μπορούν. Πολύ σωστά. Μέσα στον αφόρο πήγες? Όχι, μεταξύ πήγα. Μπράβο, ρε Θοδωρή, όλα σωστά. Ούτε καν τα σκέφτηκα όλα αυτά. Ούτε καν. Εγώ σκέφτηκα ότι το ασθενοφόρο θα κάνει 10 ώρες. Αυτό που σκέφτονται όλοι, αλλά δεν είναι πάντα έτσι όμως. Μην το αντικρούμε τελείως. Πήγα γρήγορα, αλλά αντιμετώπισα όλο αυτό του να εξηγήσω τι νιώθω και μέχρι να αποφασίσουν ότι πρέπει να μπω στο μαγνητικό τομογράφο και όλα αυτά. Πόση ώρα πέρασε, πόση ώρα σου φαγεί στο νοσοκομείο αυτή η διαδικασία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε πολύ εύκολα. 6 ώρα το έπαθα ακριβώς. 8 η ώρα τέλειωσε η πρώτη παράσταση. Ναι. Έρχεται ο γιατρός γύρω στις 8:30-9:20 ναι. Για τη δεύτερη. 9 η ώρα φεύγει ο γιατρός και αποφασίζει ότι πρέπει να πάω. Παίρνουμε ένα ταξί γύρω στις 9:10. Πες ότι 9:25 ήμασταν εκεί και ξεκινάω τη μαγνητική και 10:15 χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Άρα τη μαγνητική. Άρα έχεις χάσει 40 και 45 λεπτά στον νοσοκομείο. Ναι, γιατί η μαγνητική κρατάει, ξέρω, κανένα μισάωρο και μένα στο 1/4 με το που θέλω το να βάλουμε μία άνω τελεία. Λέτε ότι, είπατε και στην αρχή, ότι ο χρόνος, 1 λεπτό είναι νευρώνες, χάνονται. Θα ήθελα κάποιος να λάβει τη θεραπεία την πρώτη ώρα από τα συμπτώματα. Το λένε η χρυσή ώρα η λεγόμενη, από την έναρξη των συμπτωμάτων. Ούτε από την έναρξη, είτε από την ώρα που θα φωνάξω το ασθενοφόρο, ούτε από την ώρα που θα φτάσω τελικά στο νοσοκομείο και θα με διαγνώσουν. Από την έναρξη των συμπτωμάτων. Και αυτό βάζει ένα μεγάλο μερίδιο στον ίδιο τον άνθρωπο να πάρει άμεσα τηλέφωνο. Και στα δύο, και στα αιμορραγικά και στα ισχυμικά. Πολύ σωστά. Και αυτό για τα αιμορραγικά κιόλας είναι και τελευταία δεδομένα. Ναι. Έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Εκεί θα πρέπει να πας, λένε, ακόμα και πιο γρήγορα. Πού να το ξέρεις? Αν καταγράψω την ακριβή ώρα έναρξης του εγκεφαλικού, βοηθώ στην αντιμετώπιση που θα γίνει στο νοσοκομείο.
Λοιπόν, εδώ σχετίζεται αυτό που είπαμε. Όλοι το ξέρουν αυτό, το 92%, που προφανώς καταλαβαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρω τι ώρα συνέβη. Βοηθάει πάρα πολύ εκείνη την ώρα και αν μπορούμε και να το σημειώσουμε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε άγχος μέσα στο νοσοκομείο. Μέσα στον πανικό, να το ξεχάσουμε. Ναι. Ας το γράψουμε στο τηλέφωνό μας, ότι αυτή η ώρα είναι. Ή βγάλουμε μια φωτογραφία. Πάμε στην επόμενη. Η καλύτερη αντιμετώπιση του εγκεφαλικού γίνεται σε εξειδικευμένο τμήμα και όχι σε εφημερεύω νοσοκομείο. Εδώ και αν μπερδεύτηκαν. Λένε 56% σε εξειδικευμένο τμήμα, γιατί εκεί θα ήθελα να πάνε. Το θέμα είναι πόσα εξειδικευμένα τμήματα εφημερεύουν και αν τελικά είναι αυτό το εφημερεύω νοσοκομείο και αυτό το. Εσύ σε τι νοσοκομείο πήγες? Να μην το πω γιατί είναι ιδιωτικό. Όχι. Με κάλυπτε η ασφάλειά μου, αλλά εφημέρευε κιόλας. Α, εφημέρευε. Νευρολογικά. Πρέπει να πας σε νευρολογικό τμήμα, έτσι δεν είναι? Ένα νοσοκομείο που έχει νευρολογικό τμήμα που εφημερεύει. Ναι, που εφημερεύει. Αρκεί αυτό ή πρέπει να πας σε ειδική μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων? Θα πας στο πρώτο εφημερεύω νοσοκομείο που έχει νευρολογική κλινική. Εάν χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια ο άνθρωπος, θα το κανονίσουν μετά οι γιατροί με τους άλλους γιατρούς. Αλλά εσύ πρέπει να κερδίσεις χρόνο. Ναι. Η θρομβόληση είναι ένα φάρμακο που δίνεται από τη φλέβα. Δεν χρειάζεται κάτι τόσο εξειδικευμένο. Ναι, μπορεί να γίνει και στο εφημερεύω νοσοκομείο. Οπότε μπορείς να πας άμεσα εκεί ακριβώς. Εκτός από τη θρομβόληση υπάρχει κάτι άλλο? Υπάρχει πράγματι, ιδίως για τα ισχυμικά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, που είναι ο θρόμβος ουσιαστικά που πάει και κολλάει σε μια αρτηρία και δεν πηγαίνει αίμα μετέπειτα. Δίνουν, είπαμε, τη θρομβόληση για να διαλύσει το θρόμβο. Υπάρχει όμως και η μηχανική θρομβεκτομή. Αν έχουμε πολύ μεγάλο θρόμβο, μπαίνουν μέσα από το αγκείο με σειρματάκια, τσακώνουν το θρόμβο. Όπως κάνουν στο έμφραγμα ή όπως κάνουν στην στεφανιογραφία. Ακριβώς. Μπαίνει και βλέπει μέσα το. Απλά εδώ πηγαίνουν στα εγκεφαλικά αγκεία. Μπορούν να πάνε βλέπουν τόσο τα τριχοειδή και σε αυτά. Ναι. Ειδικοί άνθρωποι τα κάνουν, εξειδικευμένοι σε αυτό, επεμβατικοί νευροακτινολόγοι δηλαδή. Τσακώνουν τον θρόμβο και τον ανασύρουν ουσιαστικά. Αλλά αυτό είναι για τα ισχυμικά και πάλι. Αν πρόκειται για αιμορραγικό, και εκεί θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Θέλουμε πιο εντατική μείωση της αρτηριακής πίεσης αυτούς τους ανθρώπους μόλις έρθουν στο νοσοκομείο. Και αν παίρνουν αντιπικτικά, που συζητήθηκε λίγο νωρίτερα, εκεί υπάρχουν και αντίδοτα για να ξαναφτιάξεις καλά τον πυκτικό μηχανισμό του αρρώστου. Και να μειωθεί η πιθανή επέκταση του αιματώματος. Ναι. Συγγνώμη, όταν κάποιος παίρνει αντιπικτικά, μπορεί να πάθει εγκεφαλικό? Μπορεί να πάθει εγκεφαλικό. Α, εγώ δηλαδή τώρα που παίρνω αντιπικτικά μπορώ να πάθω και δεύτερο. Καλά, μην τρελαίνεσαι. Και φεύγω σαν τρελός από την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που έχει σημασία, γιατί μετά το εγκεφαλικό δεν τελειώνουν όλα. Το λέω δεν τελειώνουν, γιατί μπορεί να είναι η αφορμή να αλλάξει και να κάνει τη ζωή σου καλύτερη. Πάρα πολύ. Εγώ, κοίταξε, παίρνω. Διατροφή, σωματική δραστηριότητα. Διατροφή δεν κάνω. Τρώω πολλά γλυκά και έχω και αντίσταση στην ινσουλίνη που δεν θα έπρεπε. Αλλά έτσι όπως δουλεύω, θέλω την ενέργεια του γλυκού για να ξυπνήσω. Πώς το λένε, είμαι γλυκατζής. Ωραία, αλλά εκτός από αυτό, ας πούμε, γιατί όλοι δικαιούμαστε μία χιλιοπτέρνα. Τα υπόλοιπα τα βελτίωσες? Δεν τα βελτίωσα, γιατί δεν περπατάω, ας πούμε. Έχω μηχανή, πατίνι και αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε να περπατάω, ας πούμε. Ναι. Έχανε κάτι να αλλάξει? Όλα τα υπόλοιπα. Παίρνω τα φάρμακα που μου δώσανε. Και έχω περιορίσει το άγχος, λέει. Ναι, και το άγχος το έχω σολοθρεύσει. Ωραία. Πρέπει όμως να γίνουν κάποια πράγματα βασικά μετά το εγκεφαλικό, έτσι δεν είναι? Να αλλάξει σίγουρα λίγο ο τρόπος ζωής. Ναι, σίγουρα θα πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα όπως μας τα έχει δώσει ο γιατρός, οπότε σε αυτό τσεκ. αλλά όντως θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο ζωής. Καλά, ένα τσεκ του βάλατε από τα πόσα, δεν ξέρω πόσα είναι τα τσεκ τα υπόλοιπα. Και το άγχος όμως που και εδώ έχουμε τσεκ. Και φυσικά να αναζητούμε τη βοήθεια για αποκατάσταση όταν τη χρειαζόμαστε. Πάμε να δούμε όμως το σημείο αυτό της εκπομπής, τις ερωτήσεις που μας στέλνετε εσείς οι ίδιοι στο Κεφαλογιάννη στο inbox και πολλά έχουν ενδιαφέρον. Διαλέγουμε πάντα, δεν μπορούμε να τις προβάλλουμε όλες. Πώς συνδέεται ο ήλικος με το εγκεφαλικό επεισόδιο? Είναι συνοδό σύμπτωμα του εγκεφαλικού επεισοδίου ή είναι καμπανάκι, ας πούμε, ότι υποβόσκει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο? Αυτό δεν ισχύει 100%. Μπορεί ο ήλικος να έρχεται από το αυτί που λέμε, από το αιθουσαίο σύστημα, που είναι το όργανο της ισορροπίας. Αλλά πράγματι, όταν συνοδεύεται και με άλλα περίεργα συμπτώματα, λίγο μούδιασμα στο χέρι, να βλέπει κανείς διπλά ή να δυσκολεύεται στην άρθρωση ή την κατάποση, τότε μάλλον είναι από τον εγκέφαλο όλο αυτό. Οπότε ναι, πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Αυτή την ερώτηση την είχε κάνει η Εύη. Να πάμε στην ερώτηση της Ελένης. Υπάρχει κληρονομικότητα στα εγκεφαλικά επεισόδια και αν ναι, πώς τα προλαβαίνεις? Πολύ σπάνια. Υπάρχουν κάποια γενετικά νοσήματα που επηρεάζουν είτε τα αγκεία είτε τον πυκτικό μηχανισμό
Και αυτά όντως μπορεί να δώσουν σε διάφορες γενιές εγκεφαλικά. Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως είναι η ίδια η πρόληψη. Προσπαθούμε να μετριάσουμε. Εδώ θέλω να προσθέσω και την αγωνιώδη ερώτηση μιας φίλης που μου είπε να σας το ρωτήσω. Ναι, ναι. Επειδή είχε ένα θέμα με τη μητέρα της, η οποία ευτυχώς πήγε καλά και σώθηκε, είχε ένα ανεύρισμα. Αν τα ανεύρισματα είναι κληρονομικά. Τα πολλαπλά ανεβρίσματα είναι κληρονομικά. Όταν είναι πάνω από ένα δηλαδή. Αν ήταν στη μαμά της μονάχα ένα, μπορεί και όλοι μας να έχουμε από ένα και δεν δίνουν και προειδοποιητικά συμπτώματα αυτά στην πλειονότητά τους. Όταν όμως κάποιος... Έτσι όπως τα πάτε θα φύγει από εδώ και θα πει ευτυχώς που ζούμε. Ναι, ότι η ζωή βλάπτει τη σοβαρά την υγεία. Κανονικά. Αν όμως σε κάποιον δικό μας άνθρωπο διέγνωσαν πολλαπλά ανεβρίσματα, τότε δεν πρέπει να πάμε να το ψάξουμε. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Γιάννη. Μετά από εγκεφαλικό ή ισχυμικό επεισόδιο, ποια είναι η πιθανότητα δεύτερου εγκεφαλικού βάσει στατιστικών? Νομίζω ότι έχει την ίδια αγωνία με σένα, Θοδωρή, ο Γιάννης. Ναι. Και ποια είναι η πιθανότητα, για να τους καθησυχάσουμε, όχι... Εξαρτάται κάθε φορά και από τον τύπο, δεν είναι παντού το ίδιο. Επίσης, τι θεραπεία κάνει ο άνθρωπος, άμα παίρνει καλά τα φάρμακά του. Αν τους βάλουμε όλους σε ένα τσουβάλι, τότε κανείς μπορεί να πει ότι φτάνει ως και το 10% στον πρώτο χρόνο. Αλλά όλους σε ένα τσουβάλι, και αυτούς που δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, και αυτούς που δεν κάνουν προσπάθειες να αλλάξουν. Μετά τα 5 χρόνια που έχουν περάσει εδώ, έχει ξεφύγει. Σταθεροποιείται, θεωρώ, λίγο περισσότερο. Να, σου είπε και κάτι ευχάριστο. Τώρα θα κάνω έμφραγμα. Λοιπόν, πάμε στη Χριστίνα τώρα. Πάμε για άλλα. 46 ετών. Πριν από 2 χρόνια είχα ρίξει ανευρίσματο στο κεφάλαιο, αυτό που λέγαμε πριν. Έκανα ανοιχτό χειρουργείο και σώθηκα. Δεν είχα προειδοποιητικά σημάδια, μόνο πονοκέφαλο μετά από αλκοόλ και στην περίοδο. Αλλά ο γιατρός μου είπε ότι δεν σχετίζεται με το εγκεφαλικό. Όντως έτσι είναι? Δεν σχετίζεται, ειδικά αυτός ο ήπιος πονοκέφαλος που λέει η κυρία. Μάλλον σχετίζεται με το αλκοόλ ή με τις ορμονικές αλλαγές. Εδώ να πούμε ότι τα ανευρίσματα συγκεκριμένα κάνουν εκείνη την ώρα αυτόν τον πολύ έντονο πονοκέφαλο. Οι άνθρωποι λένε είναι ο χειρότερος πονοκέφαλος που είχα ποτέ στη ζωή μου. Σαν κεραυνός ήρθε και μου κάτσε. Όταν συμβεί ένα εγκεφαλικό, ρωτάει η Όλγα, και επηρεαστούν τα νεύρα και οι αισθήσεις, υπάρχει τρόπος να διορθωθεί το πρόβλημα και να επανέλθουν? Ναι, ευτυχώς είναι αυτή η νευροπλαστικότητα που συζητούσαμε και με το Θοδωρή νωρίτερα. Έχουμε τη φυσικοθεραπεία, την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία και όλα μπορούν να πάνε γύρω-γύρω και να επανανευρώσουν και οι άνθρωποι να μπορέσουν να αναλάβουν ένα αρκετό ποσοστό. Και έχουμε δει πολλούς ανθρώπους δίπλα μας και με σοβαρά εγκεφαλικά που έχουν επανέλθει κανονικά στη ζωή τους χωρίς και να είναι απόλυτα λειτουργικοί. Και είναι άλλοι τόσοι που δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ ότι πέρασαν εγκεφαλικό και είναι δίπλα μας. Ωραία, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Θοδωρή, σας ευχαριστώ πολύ. Θα μείνει στην παρέα μας. Α, ναι. Μετά από ένα διάλειμμα για διαφημίσεις θα μιλήσουμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα παιδιά. Ενδιαφέρον. Ναι, βέβαια, πολύ. Ναι. Το λέω γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα στερεότυπα. Θα κάνεις τη δουλειά που κάνει ο μπαμπάς και διάφορα τέτοια. Δεν το λέω επειδή η κόρη σου είναι ηθοποιός. Όχι, όχι, είναι αλλά... αρχή της δυστυχίας ενός ανθρώπου αυτό. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Και ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για τον delivery και τους 5 λόγους για τους οποίους θα πρέπει να σταματήσουμε ενδεχομένως να παραγγέλνουμε φαγητό απ' έξω. Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον.